άξιον εστί το ιερό έργο των Οδυσσέα Ελίτη και Μίκη Θεοδωράκη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, το 1996, όταν είχαμε κάνει το Action ST τότε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μια πολύ μεγάλη παραγωγή σε ανοιχτό χώρο, και όλοι οραματιζόμασταν μια αίθουσα που θα μπορούσε να υποδεχθεί τόσο όμορφα αυτό το μεγαλειώδες έργο. Το εμβληματικό έργο που χάρισε στον Ελίτη το βραβείο Νόμπελ και αποτελεί το πιο εμπορικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζεται στο κοινό της Κρήτης με τον Μύρωνα Μιχαηλίδη στη διεύθυνση της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών, τον Γρηγόρη Βαλτινό στο ρόλο του Αναγνώστη, τον Κώστα Μακεδόνα σε ρόλο λαϊκού τραγουδιστή, τον Τάση Χριστογιαννόπουλο ως ψάλτη και εγχώρια χοροδιακά σύνολα. Ένα έργο διαχρονικό και παγκόσμιο, ένα έργο που ουσιαστικά γράφτηκε για τους πόνους και τα πάθη του ελληνικού λαού, με τεράστια ευαισθησία από τον Οδυσσέα Ελίτη και αντίστοιχη ευαισθησία και λεβεντιά να αντιμετώπισε και ο Μίκης Θεοδωράκης. Το έργο Action ST έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι γραμμένο στην εποχή του, για την εποχή του πολέμου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά βασισμένο στα εκκλησιαστικά κείμενα από τα οποία εμπνεύστηκε ο Ελίτης, προτείνει μια βαθύτερη και ουσιαστική σχέση με αυτό που ο άνθρωπος είναι κατά φύση, με αυτό που ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να ζήσει και όχι αυτά τα τερατώδη τα οποία ζούμε αυτές τις μέρες, δυστυχώς για μια ακόμα φορά, έτσι ώστε το άξιον εστί, δηλαδή αυτό που είναι πραγματικά άξιο, να μπορέσουμε κι εμείς να το αισθανθούμε έστω για δύο ώρες, για όσο διαρκεί αυτό το έργο, και να πάρουμε αυτή την αξιοσύνη ή τουλάχιστον ένα μέρος της και στην υπόλοιπη δύσκολη και σκοτεινή και σκληρή καθημερινότητά μας. Μίκης Θεοδωράκης, αυτό το έργο τι σας είχε πει? Όταν τραγούδησα πρώτη φορά, το έργο δεν ήταν εκεί. Ήταν κάποιες μέρες που περνούσε πολύ άσχημα λόγω του θανάτου του αδερφού του Γιάννη, και άκουσε την ηχογράφηση την επόμενη μέρα, και ενώ είχε να μιλήσει πάρα πολύ καιρό με κάποιον άνθρωπο, γενικά ήταν απομονωμένος, είχε κλειστεί, πήρε την κόρη του τη Μαργαρίτα και είπε ότι ήθελε να μου μιλήσει. Και με πήρε η Μαργαρίτα, μου λέει: έκανες ένα θαύμα. Ο πατέρας μου ξαφνικά αποφάσισε να μιλήσει σε άνθρωπο και θέλει να σου μιλήσει, θα σε πάρει τηλέφωνο. Με πήρε, και αυτά που μου είπε ήταν πολύ συγκινητικά, πολύ τιμητικά, δεν μπορώ να τα ξεχάσω ποτέ. Οι παραστάσεις είναι sold out σχεδόν από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας των εισιτηριών. Το κοινό, έχοντας αγοράσει όλα τα εισιτήρια και των δύο παραστάσεων, μας δείχνει τον δρόμο που πιστεύουμε πως πιστά ακολουθούμε, δηλαδή να παρουσιάζουμε θεάματα, ακροάματα, τα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχαν οι τεχνικές υποδομές για να παρουσιαστούν με τόσο άρτιο τρόπο.